Πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Δέλτα. Καλό μεσημέρι, κύριε Δέλτα. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρίσκω. Τώρα η μετάλλαξη Δέλτα καμία σχέση με εσάς. Απολογούμε για τη σύντομα. Πιστεύω ότι σύντομα θα μιλούμε για την Ε και τη Ζ. Ναι, θα απομακρυνθούμε από το όνομά σας. Λοιπόν, είναι εντάξει, τώρα τι μπορούμε να πούμε, είναι μια μετάλλαξη που εξαπλώνεται με ηλικιώδη ταχύτητα, κύριε Δέλτα. Έτσι φαίνεται, έτσι δείχνει. Βεβαίως, εμένα δεν με πλήττει ιδιαίτερα, ούτε και διαφοροποιεί τον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης μου. Ο κορονοϊός αυτός απέδειξε από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ μεταδοτικός. Στη συνέχεια έγινε λίγο περισσότερο μεταδοτικός και συνεχίζει να γίνεται ακόμη πιο μεταδοτικός, αυξάνοντας τα κρούσματα. Το ευχάριστο είναι ότι αυξάνονται επίσης παράλληλα οι ρυθμοί εμβολιασμού και όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας είμαστε πλέον εμβολιασμένοι και προστατευμένοι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δηλαδή εκτός από την προσωπική πειθαρχία για να τηρούμε τους κανόνες υγειονομικής προστασίας, απόσταση, μάσκα και συχνή υγιεινή, πλήσιμο κλπ. Πέρα από αυτό, μόνο το εμβόλιο μπορεί να μας προστατεύσει. Επομένως, αυτός που δεν πείθεται, κύριε Δέλτα, πώς θα πιστεί? Αυτός που διαφωνεί με τον εμβολιασμό, πώς θα πιστεί? Είναι δύσκολο. Κάποιος ο οποίος δεν έχει πιστεί μέχρι τώρα, είναι δύσκολο να πιστεί από εδώ και πέρα, διότι πρόλαβε και εμβολιάστηκε με τον αρνητισμό. Ναι. Πρόλαβε να ακούσει πράγματα από ειδικούς αλλά και μη ειδικούς, και το χειρότερο είναι ότι ακούστηκαν πράγματα από ειδικούς με επιφυλάξεις ή αρνητισμό έναντι των εμβολίων αυτών. Οπότε έχουν επιχειρήματα να λένε ότι ο τάδε είπε έτσι ή ο άλλος είπε αλλιώς, ή αυτά είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμα, ή άνθρωποι πέθαναν οι οποίοι είχαν ήδη εμβολιαστεί και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία δεν υποστηρίζουν το ότι τα εμβόλια δεν προστατεύουν. Τα εμβόλια προστατεύουν και αυτό φαίνεται και από τα δεδομένα που μόλις σας περιέγραψε η κυρία Χατζιγιάννη από το νοσοκομείο αναφοράς. Από αυτούς τους αριθμούς αυτό φαίνεται, δηλαδή και από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται. Είναι ξεκάθαρο αυτό το συμπέρασμα που λέτε. Ναι, ακριβώς. Επομένως, οι μαρτυρίες, οι αποδείξεις καλύτερα, δείχνουν ότι τα εμβόλια προστατεύουν. Είναι γεγονός ότι αυτοί που διατηρούν αυτόν τον αρνητισμό και τις επιφυλάξεις, δεν ξέρω με τι θα πισθούν. Ακούω διάφορα επιχειρήματα. Ένα επιχείρημα είναι ότι δήθεν είμαστε πειραματόζωα. Όχι, δυστυχώς ή ευτυχώς, ή ευτυχώς ίσως, τα πειραματόζωα ήταν κάποιοι άλλοι πριν από 1,5 χρόνο που δοκίμασαν τα εμβόλια όταν ακόμα δεν ήξεραν με σιγουριά πόσο ασφαλή είναι. Εκείνοι ήταν κατά κάποιο τρόπο πειραματόζωα. Εμείς πήραμε το εμβόλιο μετά που εγκρίθηκε μέσα από μια αυστηρή διαδικασία. Κάποιοι άλλοι λένε να περιμένουμε ακόμα να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι εμβολιασμένοι. Έχουν εμβολιαστεί πέραν του 1 εκατομμυρίου άνθρωποι παγκόσμια. Δεν ξέρω τι άλλο περιμένουν να δουν. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να εμβολιαστεί ή να μην εμβολιαστεί. Το ζήτημα είναι ότι όσο πιο πολλοί εμβολιαστούν, τόσο πιο ασφαλείς θα είμαστε όλοι μας και ειδικά κάποιοι οι οποίοι παραμένουν ως ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή, όσο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν εμβολιάζεται, δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μεταλλάξεις. Γι' αυτό έχουμε μεταλλάξεις, κύριε Δέλτα. Ναι, πέρα είναι αυτό ότι όσο περισσότερος κόσμος μολύνεται, τόσα περισσότερα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια υλικά σωματίδια υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται, οπότε δημιουργούνται ευκαιρίες για νέες μεταλλάξεις. Γι' αυτό είπα ότι πολύ σύντομα, ίσως να είναι ήδη γνωστή η μετάλλαξη που δημιουργεί το στέλεχος ε, ζήτα, ήτα και ούτω καθεξής. Ελπίζουμε μόνο κάποια στιγμή να έρθει ένα στέλεχος, ας πούμε στέλεχος κάπα, ξέρω εγώ, λάμδα, σίγμα, το οποίο να είναι επίσης πιο μεταδοτικό, αλλά να προκαλεί και η ποιότερη κλινική εικόνα. Οπότε θα είναι μια καλή λύση. Θα αρρωστούμε ίσως πολύ, αλλά με πολύ ήπια συμπτώματα και χωρίς κίνδυνο για νοσοκομιακή περίθαλψη ή θάνατο. Όπως τη γρίπη ένα θέμα, όπως τη γρίπη την κλασική. Φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει, δηλαδή με τους εμβολιασμούς. Ο άλλος λόγος, εν πάση περιπτώσει, που θέλουμε να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εμβολιαστική κάλυψη στον πληθυσμό, είναι διότι θα είναι όλο και λιγότεροι αυτοί που θα μπορούν να το μεταδώσουν παρακάτω, στους επόμενους. Έτσι, δηλαδή, όσο πιο μικρό είναι το ποσοστό των ανθρώπων που δεν είναι εμβολιασμένοι, όσο πιο μικρό είναι αυτό το ποσοστό, τόσο αραιό θα είναι αυτό το δείγμα μέσα στο γενικό πληθυσμό. Θα βρίσκεις πολύ λιγότερους ανεμβολίαστους ανάμεσα σε εμβολιασμένους. Άρα θα είναι δυσκολότερη η διασπορά, η περαιτέρω διασπορά του ιού, είτε ανάμεσα σε ανεμβολίαστους, είτε ακόμα και ανάμεσα σε εμβολιασμένους. Οι οποίοι εμβολιασμένοι, αν κολλήσουν τον ιό, μολυβδούν με τον ιό, σίγουρα θα έχουν πολύ χαμηλότερο ιικό φορτίο και επίσης η μεταδοτικότητα τους είναι εξαιρετικά μειωμένη σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών που βλέπουμε. Επομένως, τι είναι μειωμένο? Η μεταδοτικότητα του ιού, ναι, από κάποιον ο οποίος έχει ασθενήσει αλλά είναι εμβολιασμένος, είναι πολύ χαμηλότερο. Άρα το οικό φορτίο είναι χαμηλό και δεν μεταδίδεται. Ακριβώς. Μεταδίδεται ίσως, αλλά με πολύ μικρότερη πιθανότητα. Τελικά αντισώματα περισσότερα και ανοσία έχουν αυτοί που εμβολιάστηκαν ή αυτοί που πέρασαν τον κορονοϊό? Κοιτάξτε, εδώ μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ σε κάποια δεδομένα από την έρευνα που έχουμε σε εξέλιξη, για την οποία γνωρίζατε από μερικούς μήνες τώρα. Ναι. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι δείχνουν λίγο πολύ αυτό που έδειξαν και άλλες μελέτες βεβαίως. Ο κυπριακός πληθυσμός αντιδρά λίγο πολύ το ίδιο. Δηλαδή, ο τίτλος των αντισωμάτων ανεβαίνει στο υψηλότερο σημείο περίπου κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 μηνών. Μετά αρχίζει και πέφτει, και ειδικά μετά τους 6 μήνες φτάνει σε ένα πλατό, σε μια τιμή η οποία παραμένει λίγο σταθερή, παρόλο που μετά το εξάμηνο μπορεί και να ανέβει λίγο πάλι. Επομένως, φαίνεται ότι η ανοσία που προκαλεί ο ιός από ασθένεια, από νόσηση, ναι, ίσως δεν διαρκεί για πάντα ή δεν έχει την ίδια ισχύ. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι ακόμα και άτομα που έχουν ασθενήσει, καλό είναι να εμβολιαστούν, διότι με τον εμβολιασμό δημιουργούν ακόμα περισσότερα αντισώματα και παρατείνουν την ανοσία τους εναντί του ιού. Άλλα συμπέρασμα που μπορώ να αναφέρω από την έρευνα μας είναι ότι άτομα τα οποία είχαν σοβαρή κλινική εικόνα ή χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο έχουν μεγαλύτερο τίτλο αντισωμάτων. Κοιτάζω ψηλά στην οθόνη μου για να διαβάζω τα αποτελέσματα αυτά. Και καλά κάνετε. Επίσης, άτομα που είναι μεγαλύτερης, πιο προχωρημένης ηλικίας, όσο πιο προχωρημένη ηλικία και ειδικά πέραν των 60, φαίνεται ότι επίσης κάνουμε περισσότερα αντισώματα μετά από νόσηση. Επίσης, άλλοι παράγοντες όπως είναι το φύλο. Οι άντρες έχουν υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων ή άτομα τα οποία καπνίζουν. Και αυτά είναι στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Βρισκόμαστε στο στάδιο που κάνουμε μια ακόμα πιο εντελεχή ανάλυση. Αυτά τα αποτελέσματα που μόλις σας ανέφερα βασίζονται σε περίπου 600 άτομα τα οποία είχαν νοσήσει και πολύ σύντομα θα επιχειρήσουμε την στατιστική επεξεργασία και ανάλυση, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πέραν των 1.000 ατόμων τα οποία έχουν εγγραφεί εθελοντικά σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα στο Κέντρο Αριστείας εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με εμβολιασμένους θα ασχοληθείτε? Κοιτάξτε να δείτε, το πρόγραμμα αυτό προβλέπει και για εγγραφή και μέτρηση αντισωμάτων σε άτομα τα οποία είναι υγιείς με την έννοια ότι δεν έχουν ασθενήσει με κορονοϊό. Αναπόφευκτα, πολλοί από αυτούς τους υγιείς που ενδιαφέρονται να έρθουν έχουν εμβολιαστεί. Επομένως, έχουμε και αρκετά άτομα μέχρι στιγμής, εθελοντές, οι οποίοι δεν ασθένησαν και όπως είπα και πριν, προβλέπεται από το ερευνητικό μας πρωτόκολλο και είναι εμβολιασμένοι. Επομένως, βλέπουμε και τα αντισώματα που κάνουν άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί και είναι φανερό ότι άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί και με τις 2 δόσεις, οι περισσότεροι, μια μεγάλη πλειοψηφία, δημιουργούν μεγάλους, πολύ, πολύ ψηλούς τίτλους αντισωμάτων. Λοιπόν, άρα είναι όλα αυτά που μας λέτε. Τώρα 600 άτομα θεωρείται ένα σημαντικό κομμάτι. Στα 1.000 θα είναι ακόμη πιο καλά τα συμπεράσματα. Κοίτα, για το μέγεθος του κυπριακού πληθυσμού αυτό το δείγμα είναι εξαιρετικά καλό και το σημαντικό είναι ότι η ανάλυση των αποτελεσμάτων μας δείχνει ότι τα περισσότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε έχουν στατιστική αξιοπιστία. Δηλαδή, οι συνεργάτες μας, στατιστικοί που τα αναλύουν, δείχνουν ότι υπάρχει στατιστική αξιοπιστία. Επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω ότι πρόκειται για μια έρευνα μεγάλης ομάδας ανθρώπων από το Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και η Βιοιατρική Έρευνα εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Βεβαίως η Ιατρική Σχολή, οι συνάδελφοι από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας και το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που συντονίσαμε και σχεδιάσαμε αυτή την πάρα πολύ χρήσιμη έρευνα. Κάτι εξίσου χρήσιμο, ακόμα πιο χρήσιμο θα έλεγα, είναι ότι έχουμε μαζέψει και αρχιοθετήσει πάρα πολύ υλικό, λεπτομερές υλικό και κλινικά στοιχεία και βεβαίως άνθρωποι, οι ερευνητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό είναι πρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας αν θέλουν να διεξάγουν κάποιες έρευνες χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό που ήδη έχουμε μαζέψει και φυλάξει στη Βιοτράπεζα. Μάλιστα. Τώρα όταν λέμε αντισώματα 9.000, τι σημαίνει πρακτικά αυτό, κύριε Δέλτα? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορείς άμεσα να το συσχετίσεις με την ανοσιακή κάλυψη του οργανισμού, αλλά σίγουρα όσο πιο υψηλός είναι ο τίτλος, τόσο πιο υψηλός είναι αυτός ο αριθμός, τόσο πιο πολλά αντισώματα έχει. Ο τίτλος δηλαδή των αντισωμάτων είναι πιο υψηλός. Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε καθορίζει ότι η τιμή μονάδος κάτω από 50 είναι αρνητικό και πάνω από 50 είναι θετικό. Το πάνω από 50 ποικίλει πάρα πολύ. Από 51 ας πούμε μέχρι και μερικές χιλιάδες. Και με βάση αυτή την διακύμανση είναι που καταλήξαμε σε κάποια από αυτά τα συμπεράσματα που σας ανέφερα πριν. Μάλιστα. Τώρα για τρίτη δόση και όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κοιτάξτε, ακούγοντας και εγώ τους πιο ειδικούς από μένα, φαίνεται ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή σύντομα θα κληθούμε να βάλουμε και τρίτη δόση. Τώρα, κατά πόσον θα γίνει αυτό κάθε χρονικό, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Όμως είναι πολύ ενθαρρυντικό, παρήγορο θα έλεγα, το γεγονός ότι σιγά-σιγά λόγω των εμβολιασμών και νομίζω είναι δίκαιο και ασφαλές να αποδώσουμε αυτό το συμπέρασμα στους εμβολιασμούς, ότι δηλαδή μετατρέπεται αυτή η ασθένεια στις περισσότερες περιπτώσεις σε μια ελαφριά ή και σοβαρή γρίπη, η οποία σε πολύ λίγες περιπτώσεις απειλεί τη ζωή. Σε κάποιες περιπτώσεις εξακολουθεί να χρειάζεται η νοσηλεία σε νοσοκομείο. Άρα αυτό που λέμε ότι οι πανδημίες πάνε γύρω στα 2 χρόνια, μπορούμε να το δούμε και εδώ να υλοποιείται. Λόγω των εμβολιασμών. Μάλιστα. Λόγω των εμβολιασμών. Προφανώς αν δεν γινόντουσαν οι εμβολιασμοί, πιστεύω ότι παγκόσμια θα θρηνούσαμε ακόμα πολύ περισσότερα θύματα. Και ίσως η Κύπρος δεν είναι καλό παράδειγμα, γιατί για διάφορους λόγους που ίσως δεν είναι της ώρας, ελπίζω κάποιοι άλλοι πιο ειδικοί από εμάς, ίσως να φανεί και μέσα από τις έρευνες που θέλουμε να κάνουμε όλη η ομάδα μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για διάφορους λόγους, ο αριθμός των θανάτων στην Κύπρο είναι εξαιρετικά μικρός συγκριτικά. Έχουμε μεγάλο αριθμό περιστατικών, θετικών κρουσμάτων, αλλά μικρό αριθμό θανάτων, πιστεύω, συγκριτικά με άλλες χώρες. Επομένως, η Κύπρος ίσως δεν είναι καλό παράδειγμα, αλλά σε άλλες χώρες βλέπετε ότι οι νεκροί είναι πάρα πολλές χιλιάδες. Επομένως, φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν οι εμβολιασμοί. Θα συνεχίζαμε να ακούγαμε για εκατοντάδες και χιλιάδες θανάτους κάθε μέρα σε πάρα πολλές χώρες.